θέση του Περιφερειάρχη του κ. Δοκοπαντινάκη, παρακαλούμε τον Κωνσταντίνο Χρυσοχοίδη, ένα σύντομο χαιρετισμό. Χαίρομαι ιδιαίτερα να βρίσκομαι στο Κασταλόζο, εκείνο στο Περιφερειάρχη μα του Γιώργου του Κατσιμάκου και τη Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Βρίσκομαι εδώ για να χαιρετήσω το σημερινό φόρουμ το οποίο έχετε διοργανώσει. Με τη σειρά μου θα ήθελα να αρχίσω λοιπόν σύντομα από λόγω τη καθυστέρηση τη αύξηση του αεροπλάνου. Θα ήθελα να χαιρετήσω του γερουσιαστέ και του αντιπροσώπου των πολιτιών των ΗΠΑ. Όπω επίση και τον υπουργό, τον υπουργό μα, την Εθνική Άμυνα, τον κ. Σταφανή, ο κ. Σερβίγο Αποσέ, τον Γενικό Γραμματέα του Εξωτερικών. Τους αγαπητούς συναδέλφους του πρώτου και του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης και τους υπόλοιπους ομιλητές. Σας καλωσορίζω λοιπόν στην περιφέρεια Ανατολικού Αιγαίου, σας καλωσορίζω στο ανατολικότερο άκρο της επικράτειας της ελληνικής επικράτειας, που είναι το Κασταλόριζο μας. Και λέω της επικράτειάς μας γιατί η Ελλάδα δεν σταματάει εδώ. Και το δείχνουμε σήμερα σε αυτό το φόρουμ ότι η Ελλάδα είναι σε όλο τον κόσμο. Είναι στην Αμερική, στη Βόρεια και στη Νότια, είναι στην Αυστραλία, είναι στην Αφρική. Είναι όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες που νιώθουν ότι είναι Έλληνες κατ' επιλογή τους, γιατί δεν γεννήθηκαν εδώ, αλλά γεννήθηκαν αλλού. Και αυτό τους τιμά ιδιαίτερα το να υπερασπίζονται τα δικαιώματα της πατρίδας μας, τα δικαιώματα τα οποία είναι στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου, σεβόμενοι όλες τις συνθήκες. Και, και αυτά τα οποία έχουμε συνυπογράψει με τα περισσότερα κράτη για το δίκαιο της θάλασσας, παραδείγματος χάρη των υπαρχείων της σημερινής μας κουβέντας και παρουσίασης. Δεν μένει τίποτα άλλο από εμάς που είμαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση και ειδικά στην περιφέρεια με το Αιγαίο, ειδικά εμείς οι Δωδεκανήσιοι, ειδικά εμείς που έχουμε ιδιαίτερη σχέση με τα κρατικά νησιά, γιατί είναι η πατρίδα μας, να στηρίζουμε τα δικαιώματα της πατρίδας μας, τα εύλογα δικαιώματα της πατρίδας μας, τα οποία είναι ο σεβασμός στις διεθνείς συνθήκες. Είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε άλλο τι να κάνουμε, μόνο μαζί σας να πολεμήσουμε και να είμαστε προς την πρώτη γραμμή για να μπορέσουμε να αναδείξουμε το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί με έναν κακόπιστο δυστυχώς γείτονα, που λέγεται Τουρκία. Οι περισσότεροι από εμάς και εμείς οι ακρίτες έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτά τα θέματα και δεν κρύβω άλλο ότι από την καταγωγή μου που έχω από αυτόν τον ιερό τόπο, εγώ κατάγομαι από τα παράλια της Προστασίας, είμαι τρίτη γενιά Όριος, αλλά ποτέ μου δεν έχω ξεχάσει το οποίο έχω τραβήξει οι παππούδες μας και οι γονείς μας για να έρθουν να κατασταθούν είτε στο Κασταλόριζο είτε στη Ρόδο, επιδιωγμένοι και δυστυχώς χάνοντας πολλά δικαιώματα τα οποία σε άλλα μέρη και σε άλλες χώρες θα προσπαθούσαμε να τα διεκδικήσουμε, περιουσίες κτλ. Τα οποία πρέπει και αυτά να αναδείξουμε επιτέλους κάποια στιγμή. Τελειώνοντας, γιατί πρέπει να είμαστε σύντομοι αφού το αναδείξατε, εμείς θα είμαστε δίπλα σας όπως πάντα, ειδικά στον Δήμαρχο και στον Αντιδήμαρχο που έχουν λάβει αυτές τις ωραίες πρωτοβουλίες και πιστεύω ότι το σημερινό φόρουμ θα συμβάλλει στο να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο και όχι μόνο να αναδείξουμε το πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα έχει αναδειχθεί με την ελληνική κυβέρνηση να αντιλαμβάνει όλες αυτές τις διαδικασίες με τις επαφές της διεθνής τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά να συμβάλλουμε γενικότερα στην διεκδίκηση των δίκαιων των δικαιωμάτων μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μπορεί πάντα χαρά μας να είσαι κοντά μας. Και ξέρετε πόσο πολύ σας αγαπάμε ιδιαίτερα σας. Έχετε υπηρετήσει την ακριτική Δωδεκάνησο από τη θέση του μαχόμενου στρατιωτικού, αλλά την υπηρετείτε πάρα πολύ άξια και από τη θέση του πολιτικού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.